Να είμαστε λοιπόν ξανά εδώ μαζί μας με ένα νέο παιδί ταλαντούχο. Πολύ ωραία μελωδική φωνή. Θα τον ακούσετε σε πολύ λίγο. Παναγιώτης Ποντικός. Κάτι πρέπει να κάνουμε με το επίθετο. Λειτουργός μάνατζερ. Ναι. Πολύ καλό, αλλά όχι καλλιτεχνικό. Όχι, όχι. Να το κάνεις pit mouse. Το δέχω. Μέσα, φίλε μου. Γιατί περίμενε, γιατί να το αλλάξει. Όχι, καλλιτεχνικά λέω. Αν και μένει. 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 Γιατί το κάνουμε mouse. Να το κάνουμε, δεν έχω pit mouse. Πες μας, φίλε μου, αγαπάς τη μουσική, ένα χαρούμενο παιδί, έτσι νέο παιδί, μόλις 21 ετών. Ναι, από τα 16 ξεκίνησα στο δίο του Ανδρέα του Γερολέμου. Ακολούθησα μαθήματα εκεί θεωρίας φωνητικής κιθάρας. Μετά έδωσα εξετάσεις, πέρασα στο τμήμα μουσικής και ακουστικής τεχνολογίας στο Ρέθινο. Μια χαρά. Ηχολήπτης. Ηχοληψία. Απαραίτητο για τον τραγουδιστή. Ναι, ναι. Άμα έχεις πάρει τις γνώσεις από τον Γερολέμου πάνω στο μελωδίες και τα λοιπά, και η ηχοληψία είναι καλή για να κοιτάς και τη δουλειά σου. Ναι, ναι. Και το τραγούδι πόσο πρέπει. Από μικρός ασχολούμαι. Απλά στα 13 μου, 14 αρχίσα να μπαίνω κανονικά στο θέμα, όπου πήγα στο Γερολέμου και με βάλανε εκείνος στο σωστό δρόμο. Η φωνή σου, έτσι όπως μιλάμε, φαίνεται ότι έχει ιδιαίτερο μεταλλογή. Είσαι και εσύ συναχωμένος, κρυωμένος. Η βραχνάδα αυτή. Α, είναι. Ναι. Δεν είναι η βραχνάδα. Έχει βραχνιά, αλλά είναι λίγο παραπάνω σήμερα. Ωραία, και τι ακούσματα έχεις, πού θες να κινηθείς, σε ποιο χώρο της μουσικής. Τα ακούσματα μου είναι μόνο ελληνικά, προς το λαϊκό, έντεχνο λαϊκό. Εντάξει, σκοπός μου είναι να κάνω καριέρα. Δύσκολο. Αλλά όχι ακατόρθωτο. Σωστό. Άμα το θες και το κυνηγήσεις. Εντάξει, αυτά τώρα τραγουδάω στην Ελλάδα, στο Ευρέθυμνο, σε μαχαζιά νυχτερινά. Α, σπουδάζεις και βρήκες κιόλας. Ναι, ήταν ναι. Εύκολο να βρεις δουλειά εκεί. Εντάξει, όχι και πολύ εύκολο, αλλά εντάξει. Να προσέχεις την Ρεθυμιώτησες, Στην Κύπρο ναι. τώρα. Στην Κύπρο τώρα δεν έρχομαι πολύ, γιατί Χριστούγεννα δουλεύω, μείνω εκεί. Μπορεί Πάσχα να λίγες μέρες να έρθω. Μάλιστα. Θα παρουσιάσεις όμως τα καινούργια σου τραγούδια, γι' αυτό έχεις ναι, έρθει. Ναι, ήδη άρχισα να ακούμε τους ραδιοφωνικούς σταθμούς και στην Ελλάδα και εδώ. Εντάξει, πιστεύω. Πες μας τώρα γι' αυτό, γιατί έβγανες το άλλο σου μισό. Το άλλο μου μισό ήτανε, το έχει γράψει ο Βαλεντίνος ο Βαγιαντής. Το έχει μελοποιήσει ο Βαγιαντής, η στίχη είναι της Γεωργίας της Μαρκουλή. Απλά το άλλο μου μισό είναι... Εντάξει, είναι κάτι που το έχει γράψει, δεν το... Δεν ευθύνεσαι εσύ. Ναι, δεν ευθύνομαι εγώ για το. Και τα συναισθήματα εννοείς. Ακούστε, παιδί, θα σας πω το παρασκήνιο. Τι θες να πεις τώρα. Δεν είναι το άλλο μισό που είδα έξω το κατσαρομάλικο. Είναι και αυτό. Είναι το άλλο μισό. Το τραγούδι δεν πιστεύω να λέει το άλλο μισό και να λέει τίποτα άλλο και προσπαθείς να την προειδεάσεις ότι δεν είναι αγάπη αυτό που θα πεις. Όχι, είναι τίποτα άλλο. Δηλαδή, του είπες εσύ ότι θέλω ένα τραγούδι για αυτό το σκοπό ή απλά ναι. έτυχε Όχι, τούπα... και η στίχη ήταν αυτή. Ναι, του έδωσα κάποιες βάσεις εγώ και μου είχε γράψει αυτό το τραγούδι. Είναι λαϊκό, μετά. Είναι pop, τι είναι. Δεν είναι λαϊκό, είναι μοντέρνο λαϊκό. Μοντέρνο λαϊκό. Ναι. Στο Ρέθυμνο εκεί ο κόσμος διασκεδάζει, βγαίνει έξω, σου έχει πιάσει κρίση. Η κρίση, εντάξει, έχουν κρίση, αλλά... Τι κρίση είναι. Άλλη. Αλλά τα μπουζούκια τους είναι μπουζούκια τους, αυτά. Μα η φτώχεια θέλει καλοπέραση, το ξέρεις. Καλοπέραση. Τίνκα το μαγαζί. Τίνκα. Η Ρεθυμιώτη σε θες. Ναι, είναι γύρω πληθυσμό, είναι βαρβαρό στο Ρεθυμιώτη. Έλα, έξω είναι η κοπέλα του. Από το Ρεθυμιώτη και μαζί του. Είναι κριτικιά. Θεσσαλονικιά. Θεσσαλονικιά. Και τι ζητάνε εκεί πέρα, τι παραγγελίες κάνουν οι κριτικοί. Εντάξει, αυτοί θέλουν κριτικά και προ το λαϊκό αυτά τα σκυλάδικα. Αυτά είναι... Σου αρέσει το σκυλάδικο σένα, το είπες, ναι, μου αρέσει ναι, που το είπες. Ναι, το ρεπερτόριο με το σκυλάδικο. Μπράβο. Τι μου είπατε, είναι ο χρόνος, είναι η ώρα μας. Ναι, πρέπει να πάμε στο τραγούδι. Τι μου είπατε. Μάλιστα. Θα πήγαινε σε reality. Αν σου δίνονταν δυνατότητα, θα πας να συμμετάσχεις. Γιατί σε νέο παιδί, έτσι βλέπουμε ότι μέσα ναι, από ένα reality... γιατί όχι, ναι, θα πήγαινε. Θα πήγες. Θα δηλώσεις συμμετοχή στα φετινά, ας πούμε, ή το σκέφτεσαι μετά τις σπουδές, γιατί είσαι μικρός ακόμα. Ναι, δεν σε πήραν τα χρόνια. Δεν το σκεφτεί από ό,τι ήμουν, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, μπορεί στο μέλλον να. Η κοπελιά τι λέει τώρα, δεν ζηλεύει. Όχι, δεν ζηλεύει. Καλά είναι. Καλά είναι, τι καλά είναι, αφού στην Κρήτη ήταν. Είναι μαζί σου εκεί πάνω. Ναι, μαζί μου, σπουδάζει εκεί. Και τα βράδια βλέπει. Α, σπουδάζετε μαζί. Ναι, μαζί σπουδάζει. Αν νομίζω ότι σπουδάζει στη Θεσσαλονίκη. Όχι. Και τα βράδια στο μαγαζί είναι μαζί. Όχι, μόνο τα δύο. Και τα άλλα τρία.
Τα άλλα τρία μόνο. Λοιπόν, κάνε παιχνίδι τα άλλα τρία, σου λέω εγώ. Φοβερό κατσαρόμαλε. Πες μας πώς τα βλέπεις. Είπες ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά θα επιμείνεις. Θα επιμείνεις. Και βεβαίως τώρα δουλεύοντας στα μαγαζιά και μπράβο σου, γιατί είναι δύσκολο να πιάσεις και σε μαγαζί. Πέρασε από οντισιόν, πέρασε πώς πήγες και κατέληξε. Ναι, βασικά σε ακούνε εκεί στο μαγαζί και μετά σου λένε αν μπορείς να δουλέψεις, αν τους κάνεις, αν έχεις τα προσόντα που θέλουν και μετά ξεκινάς πρόβες κανονικά. Να σου πιστεύεις για να κάνεις επιτυχία και καριέρα βοηθάει η εξωτερική εμφάνιση, θα προσέχεις να είσαι fit, γυμναστήριο κτλ. Εντάξει, αυτό θα προσέχω, αλλά πιστεύω πως δεν παίζει ρόλο τώρα η εμφάνιση, η πολλή εμφάνιση, παίζει ρόλο η φωνή και αυτά. Μάλιστα. Μαγάρι. Πάμε να ακούσουμε το άλλο σου μισό. Το αφιερώνεις, ε. Ναι, το αφιερώνω. Φέτε και την κατσαρομάλα μέσα τραβώντας που δεν έρχεται. Σπώ εγώ, Λευτέρη. Δεν σου δείχνει τα παπούτσια. Κι όλο δύσκολα ζητάς. Χάνω την υπομονή μου και τα νεύρα μου τα σπάς. Μα σου κάνω τα γατήρια αφού ξέρω μ' αγαπάς. Είσαι το άλλο μου μισό, είσαι για μένα. Δεν κάνω ούτε ένα λεπτό χωρίς εσένα. Βγαίνεις κι όλο ψέματα μου λες. Κι όταν σου τηλεφωνάω κρατημένες οι γραμμές. Τη συγγνώμη σου κρατάω αφού ξέρω πως με δες. Είσαι το άλλο μου μισό, είσαι για μένα. Δεν κάνω ούτε ένα λεπτό χωρίς εσένα. Είσαι το